Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι για τους κατηγορουμένους σε αυτήν την υπόθεση. Πιθανότατα είναι πολύ μεγάλο επιχείρημα για το Μαρινάκι, αν είναι ένας από τους κατηγορουμένους, γιατί αν ενοποιηθούν οι δύο δικασίες και αποδειχθεί ότι οι κατηγορούμενοι σε εκείνη την υπόθεση ουσιαστικά πριν κάνει ο Μαρινάκης έκαναν τα ίδια πράγματα, το Μαρινάκης μισό λεπτό, γιατί πάνω στο πιο κρίσιμο σημείο χάθηκε η σύνδεση, η καθαρότητα της γραμμής. Το σήμα λίγο χάθηκε. Ναι. Για ξαναπες μου λοιπόν, για ποιο λόγο, αν ο Μαρινάκης είναι κατηγορούμενος, μπορεί να είναι επιχείρημα υπέρ του η ενοποίηση. Είναι ακλόνητο επιχείρημα υπέρ του κατά την κρίσιμο. Γιατί η εγκληματική οργάνωση αυτή που διερευνάται και οι μέλη της οποίας είναι ήδη κατηγορούμενα, υπάλληλοι του ΕΣΕΠΟ, σύμβουλοι της ΕΠΟ, αξιωματούχοι της ΕΠΟ, διαιτητές, κατηγορούνται. Ουσιαστικά είναι τα πρόσωπα αυτά τα οποία το 96 είναι στο ποδόσφαιρο. Εάν ενοποιηθούν οι δύο δικογραφίες, γιατί τότε θα μπορεί η υπεράσπιση Μαρινάκη να χρησιμοποιήσει και το υλικό της άλλης δικογραφίας, ενώ τώρα δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, γιατί σύμφωνα με τον νόμο, για να χρησιμοποιηθεί υλικό από άλλη δικογραφία, πρέπει να έχει οδηγηθεί αμετάκλητη απόφαση στην άλλη. Δηλαδή πρέπει να έχει τελειώσει και ο Άριος Πάγος. Αλλιώς απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί. Μάλιστα. Εδώ αν ενοποιηθούν, θα φανεί ότι οι συμπεριφορές των ανθρώπων που κατηγορούνται, αν είναι κατηγορούμενος και ο Μαρινάκης, μαζί με τον Μαρινάκη, προϋπήρχαν της δικής του παρουσίας στα διοικητικά του Ολυμπιακού. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι τεράστιο επιχείρημα. Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί τα νομικά είναι πολύ λεπτά. Και καμιά φορά κάποιες ειδήσεις πρέπει να τις διαβάζεις με τρόπο νομικό. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ένας δημοσιογράφος ή και ένας δικηγόρος. Μα γι' αυτό ρωτώ τι εξυπηρετεί και θέλω να το δω από όλες τις πλευρές. Τι μπορεί να εξυπηρετεί μια τέτοια ενοποίηση. Από την άλλη πλευρά επίσης, μπορεί να εξυπηρετεί τους κατηγορουμένους εκείνη την υπόθεση, τον ΠΕΟ και τους άλλους, γιατί θα, με αυτά που αποδεικνύονται για τους αξιωματούχους της ΕΠΟ, μπορεί να ισχυριστούν αυτοί ότι τελικά εμείς τι κάναμε, υποστηρίζαμε τις ομάδες μας, δεν είμαστε εμείς η κλιματική οργάνωση, η κλιματική οργάνωση είναι πάλι της ΕΠΟ και οι αξιωματούχοι. Που είτε είμαστε εμείς, είτε είναι ο Μαρινάκης, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Όλο αυτό εσένα δικαιώνει βέβαια, που λες ότι αυτή εκεί είναι ένα μαγαζί στημένο και απλώς αλλάζει προστάτες και συνεργαζόμενους.